αλληλέγγυους, μαζί με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Υπάρχουν και οι επιτίδιοι που τους έχουμε δει όχι απλά αρκετές φορές να προσπαθούν να παρακινήσουν σε επικίνδυνους δρόμους όλους αυτούς τους ανθρώπους, αλλά τους έχουμε δει πια να επινοούν και να βρίσκουν και νεότερους τρόπους. Όπως για παράδειγμα τις τελευταίες ώρες είναι αρκετά έντονη η δραστηριότητά τους και μέσω διαδικτύου. Αυτό ισχύει και όχι μόνο τις τελευταίες ώρες και τις προηγούμενες μέρες. Θέλω να σας θυμίσω ότι και το Σάββατο όταν δημιουργήθηκε όλη αυτή η ψευδέστηση, θα ανοίξουν τα σύνορα και μάλιστα με έναν τελείως απλοϊκό τρόπο, ότι θα πήγαινε δίθεν μπροστά ο ΙΕ, από πίσω οι δημοσιογράφοι και από πίσω μία φάλαγγα προσφύγων, και αυτό είχε κυκλοφορήσει μέσω αναρτήσεων στα αραβικά στο Facebook. Γνωρίζουμε ότι και στο Twitter και στο Facebook υπάρχουν διάφορα τέτοιου είδους αναφορές, υπάρχουν ακόμα και υποσχέσεις ότι θα σας περάσουμε τα σύνορα κτλ. Όλα αυτά είναι προσπάθειες εξαπάτησης των ανθρώπων, τις οποίες προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε κυρίως με ενημέρωση και δευτερευόντως κατασταλτικά. Να μεταφερθούμε στο λιμάνι του Πειραιά. Όση ώρα μας μιλάτε, εμείς παρακολουθούμε τις εικόνες αυτή την ώρα. Γιώργο Τσελίκα, που μας στέλνετε από το λιμάνι του Πειραιά, βλέπουμε τα λεωφορεία και βλέπουμε ανθρώπους να επιβιβάζονται. Λοιπόν, τελικά να διευκρινίσουμε κάτι. Έξι θα είναι τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν τους πρόσφυγες μετανάστες στην Κυλλήνη. Απλά, επειδή ο χώρος είναι περιορισμένος, θα έρχονται 2-2. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα φορτωθούν τα δύο, χωρητικότητας 50 και 50, 100 άνθρωποι. Τελικά 38 οικογένειες θα μεταφερθούν συνολικά, δηλαδή 300 άτομα σύνολο στην Κυλλήνη. Γιατί μιας και ο Δήμαρχος είναι Σύρος. Να πούμε λοιπόν, αυτή τη στιγμή σιγά σιγά επιβάζονται και, γιατί έχουν και πολλά υπάρχοντα. Όπως μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια του Κόσχολου, έχουν πάρα πολλά υπάρχοντα, κουβέρτες, διάφορα καροτσάκια για τα παιδάκια. Είναι δηλαδή τριπλά τα μπαγκάζια τους. Οπότε λοιπόν το ένα γέμισε, έκλεισε η πόρτα, σε λίγο θα αναχωρήσει. Τώρα το λεωφορείο και το άλλο να μπουν και οι υπόλοιποι επιβάτες, θα αναχωρήσει και αυτό για να έρθουν τα υπόλοιπα δύο λεωφορεία και σε λίγο μετά και τα άλλα δύο, σύνολο έξι, και να μεταφέρουν τους 300 λοιπόν πρόσφυγες μετανάστες σε χώρο φιλοξενίας, πολύ καλό χώρο φιλοξενίας, στην Κυλλήνη. Μάλιστα. Κρατάμε την εικόνα που μας στέλνετε από τον Πειραιά. Έχει δοθεί προτεραιότητα σε οικογένειες, 38 στον αριθμό, στο σύνολο, ήδη όπως μας μετέφερες. Το λεωφορείο θα δείτε τώρα αναχωρεί έτοιμο. Έχει επιβάσει 50 άτομα και αναχωρεί. Είναι γεμάτο πραγματικά και έχει πάνω από 50 άτομα. Μάλιστα. Λοιπόν. Να φορτωθεί λοιπόν και το δεύτερο και να αναχωρήσουν και να έρθουν τα άλλα δύο να φορτώσουν τους υπόλοιπους. Κρατάμε την εικόνα, ξαναλέω, αν είναι δυνατόν, από το λιμάνι του Πειραιά. Αν υπάρξει κάποιο νεότερο δεδομένο, βεβαίως και σε ξαναβρίσκουμε, Γιώργο Τσελίκα. Κύριε Κυρίτσι, ο συνολικός αριθμός των προσφύγων και των μεταναστών που βρίσκονται σήμερα στη χώρα μας, ποιος είναι? Με βάση τα στοιχεία τα οποία βγήκανε το πρωί με την πρωινή καταμέτρηση, βλέπω ένα σύνολο 51.393. 377 άτομα πέρασαν χτες από τα απέναντι παράλια στα ελληνικά νησιά. Κυρίως στη Λέσβο. Mm-hmm. Υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός για το τι γίνεται στην Ιδωμένη και τι γίνεται στον Πειραιά? Πάλι με βάση την καταγραφή την οποία έχουμε στείλει από το πρωί, η Ιδωμένη έχει 11.324 άτομα. Τώρα το 11.324 με μια σχετική ελαστικότητα, άτυπος είναι και ο καταβλισμός, και υπάρχει και το αντίστοιχο νούμερο για τον Πειραιά, το οποίο είναι, δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, αλλά είναι γύρω στις 4.000, 5.000, κάπου τόσο. Επειδή αρκετοί μιλούν για μια μικρή Ιδωμένη, βεβαίως η εικόνα που παρακολουθούμε αυτή την ώρα στους δέκτες μας είναι μια προσπάθεια να μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί στα κέντρα φιλοξενίας που έχουν δημιουργηθεί. Η εκτίμηση η δική σας είναι ότι αυτό θα το βλέπουμε με μια συνέπεια από όλες τις πλευρές καθημερινά, ώστε έχει τεθεί ένας στόχος μέχρι μια συγκεκριμένη μέρα να απομακρυνθεί ο κόσμος από τον Πειραιά, ή είστε και εσείς επιφυλακτικοί στο τι μπορεί να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας?
Όχι, γενικά το αναθεωρημένο σχέδιο της προηγούμενης εβδομάδας που προέβλεπε 30.000 θέσεις φιλοξενίας σε 20 μέρες φαίνεται ότι προχωράει ενδεχομένως και καλύτερα από ό,τι το προγραμματίζαμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 6.000 θέσεις στις οποίες μετακινούμε κόσμο και φτιάχνουμε άλλες 8.000 θέσεις με τη συνεργασία της ΥΠΑ της Αρμοστίας. Άρα από αυτήν την πλευρά, δηλαδή από την πλευρά της δημιουργίας αξιοπρεπών χώρων φιλοξενίας, πηγαίνουμε καλά. Θεωρούμε ότι αυτός θα είναι ένας παράγοντας ο οποίος θα ενθαρρύνει τον κόσμο, μαζί με το γεγονός ότι η διαδικασία του relocation μπορεί να γίνει μόνο από τις οργανωμένες δομές φιλοξενίας. Αυτοί οι δύο παράγοντες σε συνδυασμό θα μας επιτρέψουν να μεταφέρουμε τον κόσμο σε καλύτερες συνθήκες. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ποιο είναι το ενδιαφέρον, αν υπάρχει ενδιαφέρον και σε τι βαθμό για αιτήσεις ασύλου. Δεν έχω αυτό το στοιχείο αυτή την στιγμή, διότι η διαδικασία σχετίζεται και με το νομοσχέδιο το οποίο θα περάσει αύριο από τη Βουλή, που έχει να κάνει με την αναβάθμιση των σχετικών υπηρεσιών, και νομίζω ότι από Δευτέρα και πέρα θα έχουμε μια σαφέστερη εικόνα. Οι ροές που φτάνουν από την Τουρκία, μας είπατε τον αριθμό για σήμερα, αλλά είχε γίνει αρκετός λόγος τις προηγούμενες ημέρες για τις μειωμένες ροές που έρχονται από την Τουρκία. Όλοι βεβαίως είμαστε επιφυλακτικοί, αν σε αυτό οφείλεται ο καιρός ή αν, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι τακτικισμοί από τη γειτονική χώρα που κάποιοι σε δεύτερη ανάγνωση βλέπουν. Με την υπάρχουσα συμφωνία επισφραγίζεται όντως αυτό το οποίο συμφωνήθηκε, κύριε Κυρίτση? Δηλαδή, σχετικά με τι, με το διασφαλίζει, με τις ροές. Διασφαλίζει την συμμόρφωση, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, της Τουρκίας, προκειμένου να σταματήσουν οι ροές από τα παράλια της χώρας. Το ζήτημα των ροών από τα παράλια, είναι ταυτόχρονα προϋπόθεση και στόχος. Είναι ως ένα βαθμό προϋπόθεση ώστε να μπορεί να λειτουργήσει η συμφωνία, αλλά είναι και ο δεδηλωμένος στόχος της λειτουργίας να μειωθούν μέχρι σε εξαφανίσεως οι διελεύσεις του Αιγαίου. Άρα χρειάζεται να μειωθούν προκειμένου να μπορεί να τρέξει αυτή η διαδικασία, γιατί αν αύριο το πρωί ξαφνικά εμφανιστούν 15.000 άτομα στη Λέσβο, προφανώς δεν μπορούμε να μιλάμε για συμφωνία και για διαδικασία. Εφόσον όμως αυτή η συμφωνία αρχίσει και δουλεύει και δείχνει κάποια αποτελέσματα, υποτίθεται ότι ο στόχος είναι ότι θα μειωθούν μέχρι σε εξαφανίσεως οι ροές από τα απέναντι παράλια. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο νεότερο το οποίο δεν είπαμε. Και εγώ δεν έχω κάτι καινούργιο, αλλά εφόσον υπάρξει κάτι καινούργιο, εδώ είμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυρίτση, για την σύνδεση. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Ο Γιώργος Κυρίτσης, εκπρόσωπος τύπου του Συντονιστικού για το Προσφυγικό. Και λέω μια ιδέα πριν συνεχίσουμε μαζί και με τους πολιτικούς που είναι ήδη εδώ κοντά μας, η κυρία Πέρκα και ο κύριος Σκρέκας, να ταξιδέψουμε λίγο ή να αποπειραθούμε, εν πάση περιπτώσει,